Την πιο υποστελεχωμένη κτηνιατρική υπηρεσία έχει η Περιφέρεια Κρήτης σε πανελλαδικό επίπεδο, με τους κτηνιάτρους να δίνουν μάχη παρά τα κενά και με φόντο τον κίνδυνο της πανόλης. Αυτή η αρνητική πρωτιά αποτυπώνεται και στα αριθμητικά δεδομένα, καθώς σύμφωνα με κτηνιάτρους, το 2000 στην υπηρεσία υπήρχαν 70 κτηνίατροι και πλέον είναι μόλις 19. Με το 21% στελεχωμένων των οργανικών μονάδων της Κρήτης οι κτηνίατροι, είδατε ότι κάνανε θαύματα. Έτσι, σώσανε την περιφέρεια από καταστροφή, με το 21%. Χρειαζόμαστε για όλη την Κρήτη άλλους 50 κτηνιάτρους για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε ελέγχους που αφορούν, εκτός όλων των άλλων αρμοδιοτήτων μας, και ελέγχους που αφορούν το εμπόριο. Διότι όπως είδαμε εκ του αποτελέσματος, ο κίνδυνος εισόδου πολύ σοβαρών νοσημάτων στην Κρήτη μπορεί να γίνει με το εμπόριο. Η αποδεκατισμένη κτηνιατρική υπηρεσία φέρνει τους εργαζομένους στα όρια της εξάντλησης λόγω των αυξημένων αναγκών. Όπως περιγράφουν οι κτηνίατροι που υπηρετούν στο νησί, εκτός από ελάχιστοι, είναι και προχωρημένης ηλικίας. Πολύ δύσκολο, δουλεύουν υπό εργασιακές συνθήκες γαλέρας. Πολλοί συναδελφοί μας αρρωσταίνουν από το στρες. Έχουμε περιστατικά και πρόσφατα. Δεν είναι τυχαίο ότι και με αφορμή την Πανόλη αποδείχτηκε το πόσο σημαντικό να έχεις δημόσιους οργανισμούς τέτοιους που να καλύπτουν πραγματικές λαϊκές ανάγκες και σε περιόδους ηρεμίας αλλά και σε περιόδους έκτακτων αναγκών. Μπορεί η σκιά της Πανόλης να έχει απομακρυνθεί από το νησί μας, όμως υπάρχουν και άλλα ανοιχτά μέτωπα που αποτελούν κίνδυνο και υπάρχει ο φόβος η κτηνιατρική υπηρεσία να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιες προκλήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά εξωτικά νοσήματα που μαστίζουν τις γειτονικές μας χώρες όπως η Τουρκία και τις τρίτες χώρες γενικά, που δεν είναι απαλλαγμένες από νοσήματα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα σας πω χαρακτηριστικά για τον αυθόδη πυρετό που προσβάλλει και τα βοήδη και τα εγωπρόβατα. Είναι ένας κίνδυνος που ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπει στη χώρα μας. Για τους κτηνιάτρους ειδικά να πούμε ότι είναι στο 21% του στελέχωσης των οργανικών θέσεων, άρα είδατε τα μεγάλα προβλήματα που προέκυψαν με την Πανόλη. Ήρθαν κτηνίατροι από όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο σύσκεψης στο κτίριο του Έλεγχου Δήμητρα βρέθηκαν στο επίκεντρο και άλλα ζητήματα όπως το νερό αλλά και το σχέδιο νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Για το θέμα των οργανισμών, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ να το συζητήσουμε. Από ό,τι ξέρω, έχει πάρει αναβολή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά εμείς θα καταθέσουμε μία άποψη ώστε να τη λάβουν υπόψη τους Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Εναντιωθήκαμε στο νομοσχέδιο Σκυλακάκη για την ιδιωτικοποίηση του νερού και αποδειχθήκαμε αληθινοί. Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 5 μήνες από την ημέρα της ψήφισης. Ο οργανισμός υδάτων της Λάρισας ακόμα είναι στα χαρτιά, διότι υπάρχουν τρομερές δυσλειτουργίες, ό,τι είχαμε επισημάνει. Το σχέδιο της Θεσσαλίας φαίνεται ότι αργά ή γρήγορα, αν ο λαός μας δεν ξεσηκωθεί μαζί με τους αγρότες, θα την πληρώσει πολύ ακριβά και ο αγρότης και ο κάτοικος της πόλης και ο επαγγελματοβιοτέχνης.